Έλα, ακούει, για Παρασκευή, ακούει. Έλα, για Παρασκευή, ακούει. Μία λέξη, για Παρασκευή, ακούει. Αγία Παρασκευή, ακούει, κύριε, ακούει, σήματά μου δυνατά, καθαρά. Λαμβάνω, λαμβάνω. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πώς πάμε? Εντάξει, ξέρω εγώ. Σε αρίστη κατάσταση. Καλά πάμε. Νωρίς είναι, Κώστα μου, είναι δυνατό να πηγαίνουμε καλά. Ηθικών. Ναι. Α! Με! Ο Τάτον! Έχεις δει ταινίες πολεμικές. Ναι, ναι. Και στο αντοχή μπορώ να σου απαντήσω. Αντοχή. Α! Τε! Λιώτη! Εντάξει. Πολύ μάχημος. Έτσι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Εντάξει. Καλά είμαστε. Ούτως ή άλλως είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για να μείνεις καλά. Πρέπει να κρατάμε το ηθικό ψηλά, Κώστα. Σαν τα αμνοερήφια πάντως δεν είναι κανένας τόσο καλά. Ναι. Ναι. Τι είναι, που θα τις καπουλάρουν φέτος εννοείς. Ναι. Ναι. Εντάξει. Μην νομίζεις. Θα γίνει delivery. Δεν θα γίνει σφαγή που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν θα γίνει. Δηλαδή άμα δεν πας χωριό, ξέρεις να το αναγυρίσεις τη σούβλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Να έχεις το χαρτόνι από κάτω να αερίζεις. Ναι, γι' αυτό, ναι. Άμα δεν έχεις όλο το, δεν υπάρχει όλο το εθιμοτυπικό, δεν κάνουμε δουλειά. Αλήθεια αυτό. Πάντως θα γίνει πολύ delivery, έχω να σου πω. Καλά, εντάξει. Τι θα κάνει ο άλλος, να σου βλύσει το μπαλκόνι? Θα παίξει delivery. Α, τι εννοείς? Εννοώ ότι η κατασκευή όλη, όλη η τεχνογνωσία είναι στο χωριό. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που είδες στο βιντεάκι... Ναι. Με τους γραφίκου, συγγνώμη, θέλω να πω με τους συνανθρώπους μας. Με τους συνανθρώπους μας, τους γλετζέδες. Ναι. Με τις χαρτοπετσέτες και τα τραγούδια και αυτά, πιστεύεις ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αυτοί δεν θα σου βλύσουν, δηλαδή. Στον μπαλκόνι μου, πού θα σου βλύσει κάποιος? Ταράτσα. Ταράτσα, ναι, ρε. Πόσοι? Εδώ άλλος ανέβηκε με την Καβασάκη και έκανε κολλιές στην ταράτσα, δεν είδες? Με το XT. Εντάξει, μαγικός τύπος αυτός. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, δεν ξέρω, αν δεν τον έχετε δει, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, παρακαλώ ψάξτε τον, ένας τύπος με ένα XT, ο οποίος είναι σε μια ταράτσα και κάνει κολλιές. Respect. Ναι, 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 πραγματικά. Εντάξει. Αλλά γενικά σου λέω, δεν θα βολέψει το μπαλκόνι και ταράτσα και αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα εδώ στο μαρτυρικό Γκίζι που βρίσκομαι, η πολυκατοικία μου έχει ξέρω 30 τόσα διαμερίσματα. Ποιος θα πρωτοψήσει την ταράτσα? Θα έχουμε εκεί πέρα, Κώστα... Τι θα μου, κλήρωση? Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε από τους πιο παλιούς. Θα βγάλουμε συμβόλαια. Καλά, θα τότε εγώ. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Θα βγάλουμε συμβόλαια και θα τα μετρήσουμε. Δίκιο. Δεν είναι δίκιο. Γιατί δεν είναι δίκιο? Δεν είναι δίκιο. Τώρα, άμα το πω εγώ αυτό το πράγμα, είναι σαν να βγάζω φωτογραφική διάταξη που λέμε. Ούτε το γιους πριμενόκτης ήταν δίκιο ο Κώστα μου, αλλά εφαρμοζότανε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Μπα κάνουμε κλήρωση στο contagion. Να κάνουμε κλήρωση. Όπως το contagion λέω. Ναι, δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί το ξανάπαιξε το Star της προάλλης πριν λίγες μέρες και έβγαζε ένα ηχητικό και ένα κειμενάκι. Ναι. Που λέει ότι μετά από μεγάλο ενδιαφέρον πολλών τηλεθεατών το ξαναπροβάλλουμε. Και λες, κοίτα άδεις, πέραν θεατές και λέγανε, ρε παιδιά, βάλτε αυτήν την ταινία που πεθαίνει ο μισός πληθυσμός του πλανήτη να το δούμε, να γουστάρουμε. Βάλτε αυτήν την ταινία που έχει θνητότητα 100%. Δηλαδή, πες κάτι άλλο. Το βάζουμε γιατί είναι επίκαιρο. Το βάζουμε γιατί τέλος πάντων είναι φτιαγμένο για την εποχή αυτή. Μην βγαίνεις και λες ως κανάλι μετά από ενδιαφέρον πολλών θεατών το ξαναβάζουμε. Λες και ο κόσμος είπε, λαχτάριζε η ψυχή μου να δω μια ταινία που πεθαίνουν όλοι. Γιατί άλλος, τι να κάνουμε γυναίκα μέσα σήμερα, πάρε να σπάσουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Σταρ. Πάρε εσύ από το σταθερό και εγώ από το κινητό. Και δεν είναι με ταινία που πεθαίνουν όλοι. Είναι με ταινία που πεθαίνουν όλα πράγματα όπως από την Κίνα. Δεν είναι και μπορεί, ξέρεις, να παίρνει ο άλλος και να λέει, σας παρακαλώ εκεί στο Σταρ, βάλτε αυτή την ωραία ταινία που πεθαίνει ο κόσμος από έναν ιό που ξεκίνησε από την Κίνα όταν ένα γουρούνι έφαγε μια νυχτερίδα. Ξέρεις, δεν είναι και πολύ πιστευτό ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο να δει αυτή την ταινία. Επίσης, θέλω να πω ότι όλο το κακό στην ανθρωπότητα το έφερε αυτή η ξινή Γκουίνεθ Πάλτρου. Αυτή που είχε βγάλει το Λιλί της Εκερή. Αυτή το έφερε το κακό. Κάνω σπουελεργία, δεν πειράζει. Τι έκανε αυτή? Αυτή ήταν που ταξίδευσε στην Κίνα και έφερε τον ιό στην Αμερική και μετά άρχισε να ψηφολογάει ο κόσμος. Αλήθεια? Με βεβαίως. Τι, παίζουμε αυτά τα πράγματα? Έχεις προχωρήσει πολύ, Κώστα. Παίζουμε αυτά τα πράγματα? Πήγε η Κίνα, εγκουίνευε και γύρισε και είχε... Στην ταινία, ναι. Και όχι μόνο γύρισε. Στην ταινία. Πού? Στην ταινία. Α, συγγνώμη, δεν έχω δει στην ταινία. Και όχι μόνο γύρισε, Γιάννη μου.
Αλλά στην ενδιάμεση στάση που έκανε στο Σικάγο πριν γυρίσει τον άντρα της, βρέθηκε με τον κόμενο και τους κόλλησε και στο Σικάγο. Και ξινή και άπιστη. Δεν ήξερε όμως ότι τον είχε. Όχι βέβαια. Εντάξει, δεν ήταν σαν το γιο του εφοπλιστή, δηλαδή. Όχι ρε παιδί μου. Έτσι, αυτό. Όχι. Όχι. Εντάξει, όχι, να τα λέμε όλα. Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν το ήξερε. Α, τι να το κάνουμε. Τι να το κάνουμε που δεν ήξερε. Να. Δεν ήξερε, το έκανε. Ναι, το έκανε. Η ζημιά έγινε. Αυτή είναι η... Τεράστια ζημιά έγινε. Η ουσία. Δύο φορές μέσα σε 10 μέρες το έχει δείξει το Σταρ. Ναι. Αλήθεια. Μα γι' αυτό σου λέω τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά πάνε μετά από ενδιαφέρον πολλών τηλεθεατών. Δηλαδή, όσοι δεν το είναι τώρα, ξέρεις, για να πάνε να φουντώνουν τον μπαλκόνι, να το δούνε ξανά για να είναι σίγουρα να φουντώνουν τον μπαλκόνι. Να. Να. Εντάξει, μόνο κοντάτζιον. Ρε. Ναι. Νίγιο το α μείον με τον υψηλό. Ναι. Ναι. Αυτό. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κατά τα άλλα, βαριά ημέρα σήμερα. Πρέπει να το πούμε. Βαριά, οπωσδήποτε. Είναι βαριά ημέρα. Ζόρικη και δύσκολη. Σε ό,τι φάση και να είμαστε και όσο αναμενόμενο και να ήταν, περίμενε ότι θα γίνει, ξέρεις, αργά ή γρήγορα. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Ο θάνατος του Μανώλη Ελέζου είναι βαρύς. Είναι πολύ βαρύς. Και είναι βαρύς διότι, ξέρεις, το έχουμε συζητήσει και εμείς, λέμε σε κάθε φάση, ξέρεις, πεθαίνουν γνωστοί, πεθαίνουν άνθρωποι που αγαπήσαμε, πεθαίνουν... Άνθρωποι που συμβολίζουν ναι, πολύ σημαντικά πράγματα, ναι. Αυτό να σου πω, τώρα φτάσαμε στα σύμβολα. Ναι. Φτάσαμε στα σύμβολα που δεν έχουν μείνει και πολλά, και κάθεσαι και σκέφτεσαι πώς έχουν μείνει ακόμα. Δεν είναι ελάχιστοι. Εγώ μόνο έναν έχω στο μυαλό μου, μια καταλάβεις, δηλαδή φαντάσου. Κανέναν άλλον, πια δηλαδή. Είναι... Το Μίκη Θεοδωράκη ποιον. Ναι. Ναι, μόνο το Μίκη. Ναι. Μόνο το Μίκη. Το Μίκη μέχρι μια φάση τέλος πάντων. Τον άνθρωπο το Μίκη Θεοδωράκη τη μουσικής. Ναι, σωστό, σωστό. Αυτό για να μην αρχίσουν τα debate τώρα. Ναι, όχι, όχι. Όχι, παρακαλώ, θα ήθελα να αποφύγουμε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ο Μανώλης Γλέζος είναι... Είναι σύμβολο τώρα όπως θα το κάνουμε. Ελπίζω να ήταν έστω θάνατος μια ευκαιρία για τους μικρότερους να διαβάσουν δύο πράγματα και να νιώσαν λίγο, γιατί λίγο μεγαλύτερη. Δεν έχω μεγάλη ελπίδα, θέλω να σου πω. Όχι, Ενθυμούμε πριν μερικά χρόνια εκείνη την ερώτηση ποιος κατέβασε τη σημαία την αστυχία από την Ακρόπολη με την απάντηση ο Γλέτσος, και δεν έχω μεγάλες ελπίδες. Εντάξει, επειδή ήταν... Αν το θυμάσαι. Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι και δεν. Και ευτυχώς. Ναι. Με στεναχώρησε τώρα που το άκουσα. Έχει γίνει σε τηλεπαιχνίδι αυτό. Έχει γίνει σε ερωτήσεις προς πιτσιρικάδες κάπου σε έξω από σχολείο, στον δρόμο, δεν θυμάμαι πού, αλλά θυμάμαι αυτή την απάντηση, η οποία κάπως λίγο με είχε ξεσημαδέψει. Ναι. Πάση περίπτωση. Μάλιστα. Δεν λέμε Λεβέντης και ο Απόστολος, θα μπορούσε να το είχε κάνει. Αλλά ναι. Δεν ήταν εκείνος. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Δεν ήταν εκείνος. Δεν ήταν εκείνος. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Γλέζος είναι σύμβολο μέσα στα χρόνια για πάρα πολλούς λόγους, για όλη τη δράση. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει 11 χρόνια στη φυλακή, 5 χρόνια σε εξορία, καταδικαστεί και εγώ ξέρω πόσες φορές σε θάνατο. Δηλαδή, η σημαία είναι το, ας το πούμε, το πρώτο που σου έχετε στο μυαλό, που ήταν όντως μια απίστευτα παράτολμη πράξη για την εποχή. Αλλά ήταν τόσο μόνο ένας άνθρωπος συνεπής στις ιδέες του μέχρι το τέλος και φαντάσου σε μια χώρα που μισούμε οτιδήποτε διαφορετικό από εμάς και δεν χάνουμε ευκαιρία να κράξουμε. Θυμάμαι ότι στην θλιβερή εκείνη σκηνή του 2010, όπου στο Σύνταγμα κάποιο πρωτόζωο τον ψέκασε με χημικά, αγνοώντας προφανώς ποιος είναι, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Το λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει και να μην ξέρεις ποιος είναι, βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο, ο Γλέζος ήταν 88 τότε, έτσι. Ναι.
Δηλαδή πες ότι δεν ξέρεις ποιος είναι, που δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποιος είναι. Και σπρώ να το πω, δεν γίνεται να μην ξέρεις ποιος είναι. Λοιπόν, θυμάμαι και τότε την επίσης απόλυτη κατακραυγή σε αυτήν την ιστορία, και αυτό ξέρεις συμβαίνει σε ελάχιστους ανθρώπους στη χώρα. Δεν ξέρω, προσωπικά έχω, δεν ξέρω, με έχει στεναχωρήσει πολύ αυτή η είδηση, πρέπει να πω, συγγνώμη έτσι τώρα που το βαραίνω, αλλά σκεφτόμουν αρεσί πραγματικά, πόσους ανθρώπους μπορείς, ξέρεις, να τους δείξεις, να τους βλέπεις και να λες να αρέσει, ξέρεις, μπορώ να πω στο παιδί μου, να, αυτός είναι ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε, ανθρώπου. Ωραία θα ήταν να γίνεις λίγο σαν γι' αυτόν, ωραία θα ήταν να είμαστε λίγο σαν γι' αυτόν, να είχαμε, ξέρεις, λίγο από το θάρρος του, λίγο από την ενέργειά του, να κάνουμε πράγματα και τέτοια. Τέλος πάντων. Καλή του ώρα. Καλή του ώρα, πραγματικά. Καλή του ώρα και... Να το θυμόμαστε. Να το θυμόμαστε και σου λέω κάτι να κρατήσουμε από την αγωνιστικότητά του και στη δική μας ζωή, αν είναι δυνατόν, λέω εγώ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο κρίμα το γεγονός ότι δεν μπορεί η κηδεία του να γίνει παλαϊκή όπως και θα ήταν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Είδα τώρα κάτι στο Facebook, να ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε στα μπαλκόνια και αυτά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αρκετό αυτό το πράγμα. Σκεφτόμουν ένα αθάνατος απάκρι εις άκρη της επικράτειας, ας πούμε, την ώρα της κηδείας. Θα ήταν ενδεχομένως κάτι, δεν χρειάζεται να είμαστε στα μπαλκόνια. Ξέρεις, ο καθένας όπου να είναι. Φίλος, είχε ακόμα την ιδέα, δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα ήταν ωραίο έτσι, επειδή μου άρεσε ως ιδέα και απλώς το λέω. Την ώρα της ταφής του, γιατί για τόσο σπουδαίο άνθρωπο, σύμβολο της χώρας πρόκειται, να ηχήσουν σιρήνες της παλαϊκής άμυνας που ήταν παντού. Θα ήταν κάτι μέσα σε αυτό το, ξέρεις, το ζωφερό τριγύρω, ας πούμε, κλίμα. Κάτι, ξέρεις, για να δείξει ότι ο λαός, η χώρα ευγνωμονούσα, να σου το πω έτσι. Οι πατρίς ευγνωμονούσα στο Μανώλη Γλέζο. Για έναν αγώνα ο οποίος κράτησε 70 χρόνια. Αυτά. Συγγνώμη. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη. Όχι, να τα πεις. Πάντα ξέρεις άλλος να μας φτιάξεις τη διάθεση. Ναι, συγγνώμη, τι να κάνουμε ρε εσύ, είναι κάτι θάνατοι που σε χτυπάνε πιο πολύ από άλλους. Είναι κάτι θάνατοι μεγαλύτερο από τους άλλους. Είναι. Mm. Είναι. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, όχι για όλους. Ναι. Τίποτα δεν είναι για όλους. Αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στα ευχάριστα νέα της ημέρας. Πάμε. Ανδρέας Σάμαρης. Ναι, ρε εσύ. Ανδρέας Σάμαρης. Ναι, ρε εσύ. Εντάξει. Ανδρέας Σάμαρης με χρυσά γράμματα στην πορτογαλική ιστορία πλέον. Στην ιατρική ιστορία. Στην ιατρική ιστορία. Πες για τον κόσμο που δεν ξέρει. Να πούμε για αυτός που δεν ξέρω, λοιπόν, τι γίνεται. Έγινε κάτι συλλογιστικό. Υπάρχει μια γυναίκα, κυρία Γκόμες, στην Πορτογαλία, η οποία η δουλειά της είναι να έχει υπό την επίβλεψή της παιδιά με σύνδρομο Down. Και υπέστη κεφαλικό επεισόδιο. Λοιπόν, είχε πέσει σε κόμμα, δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον γύρω της. Οι γιατροί δεν έδιναν πιθανότητες να τα καταφέρει, να επανέλθει. Αλλά μια μέρα ξύπνησε αναπάντεχα και η πρώτη λέξη που είπε ήταν Σάμαρης. Ο δικός μας Σάμαρης. Μήπως εννοούσαν να της φέρουν τίποτα περιλήψεις από τίποτα χαρτιά. Ήταν Σάμαρης η πρώτη. Όχι, ήταν Σάμαρης. Ήταν ελληνικό, είσαι σίγουρος. Σάμαρης. Ναι. Λοιπόν. Okay. Εγώ το ίδιο είπα, Σάμαρης. Ναι, Σάμαρης. Ναι, όχι Σάμαρη. Σάμαρης. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και είναι σε φάση τώρα που προσπαθεί να ανακτήσει, ας πούμε, την καθημερινότητα που είχε συνηθίσει. Έχει ακόμα βεβαίως δυσκολίες η γυναίκα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Πιθανότατα δεν θα καταφέρει να δουλέψει ξανά με τα παιδιά τα οποία φρόντιζε. Ελπίζω να τα καταφέρει, αυτό λένε οι γιατροί. Βέβαια, οι γιατροί έλεγαν ότι δεν θα συνέλθει από το κόμμα, αλλά εκείνη συνήλθε. Μίλησε με τον Ανδρέα Σάμαρη σε βιντεοκλήση. Το κανόνισε η Μπενφίκα. Λοιπόν,
Είπε ο Σάμαρης, για μένα είναι μια υπερηφάνεια, ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά, κάτι που δεν μου συνέβη ποτέ στη ζωή μου, είμαι πολύ ευγνώμων. Mm-hmm. Την ώρα που η Ιζαμπέλ Γκόμες του περιέγραφε πως όταν η τηλεόραση μετέδε ένα παιχνίδι της Μπενφίκα, φώναξε ξαφνικά, κοιτάξτε ο Σάμαρης, πως λέμε, ξέρω εγώ, χωρίς ο Μπάρκουλης. Ναι. Αυτό. Και έγινε πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλική την εφημερίδα, τη Ρέκορτ κλπ. Και μπράβο στον Αντρέα Σάμαρη. Ναι, και μπράβο εννοείται. Μπράβο στον Αντρέα Σάμαρη. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο που δεν μάθαμε? Τι? Η πρώτη της λέξη ήταν Σάμαρης, οκ. Okay. Ναι. Αλλά ήταν η πρώτη της λέξη, πώς να το πω, ιδέα, πρωτοβουλία, ή για παράδειγμα άνοιξε τα μάτια της. Κάποιος τη ρώτησε, ξέρω, ξέρεις που είσαι και απάντησε Σάμαρης, ή ξέρω πώς νιώθεις και απάντησε Σάμαρης. Πιθανότατα επειδή δεν ήταν κανείς από πάνω της, γιατί την είχαν τη γυναίκα σε κόμμα, δηλαδή φαντάζομαι δεν ήταν κάποιος από πάνω να την κοιτάζει 24/7. Κάποια στιγμή, ας πούμε, αυτή συνήλθε από το κόμμα και φώναξε Σάμαρης και τρέξαν όλοι, ξέρεις. Ναι. Αλαλιασμένοι. Άξιος. Άξιος, πραγματικά. Άξιος. Άξιος. Κώστα Ανδρέας ο Σάμαρης. Και ντροπή από αυτό που θα σκεφτεί να γράψει ο Ανδρέας Σάμαρης και το παιχνίδι του και νεκρούς ανασταίνει. Ντροπή, το λέω προκαταβολικά για να μην το γράψει κάποιος. Προφανώς. Προφανώς. Μπράβο στο σπουδαίο Ανδρέα Σάμαρη. Όπως και μπράβο, θέλω να πω, και πραγματικά μεγάλη ντροπή σε όσους τον κοροϊδεύουν, στον Ούφε τον Μπέκ, έτσι, ο οποίος δήλωσε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ναι, από τη Δανία στην οποία βρίσκεται, ότι του λείπει το ποδόσφαιρο, αλλά κάποια πράγματα είναι σημαντικότερα. Ναι. Όπως? Η οικογένεια, η ζωή, κτλ. Ούφε Μπέκ, πιστεύουμε, λείπεις και από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εξ ονόματος του ποδοσφαίρου, εκ μέρους του ποδοσφαίρου, αν δεις, πρέπει να δηλώσω κι εγώ ότι λείπεις και εσύ πολύ στο ποδόσφαιρο. Δεν σε έχουμε δει πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Ούφε Μπέκ, αν υπάρχει ένας λόγος που θέλουμε να ξεκινήσει και πάρει το πρωτάθλημα, είναι για να σε δούμε. Να. Γιατί για να δούμε σένα. Δηλαδή, να δούμε ένα μεστό 15 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις, ένα μεστό 15 λεπτό του Ούφε Μπέκ. Έτσι. Να οργώνει την δεξιά και την αριστερή πλευρά. Αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι. Σαν τρακτέρ να πηγαίνεις. Αυτό. Ένα 15 λεπτό από αυτά που μόνο ο Ούφε Μπέκ μπορεί να μας χαρίσει. Μόνο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Υπέροχος Ούφε Μπέκ. Πρέπει να σου πω. Μαγικός Ούφε Μπέκ. Ναι. Όχι, μ' αρέσει όταν μιλάνε οι σπουδαίοι για τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή είναι 9:25 περίπου η ώρα, το μήνυμα που λέει παρακαλεί τον Βαϊμάκη να σχολιάσει τη ζωντανή μετάδοση του μεσημερινού του Open με τίτλο Τρίφων Σαμαράς και Νίκος Χοκλώνης περνούν μαζί την καραντίνα. Για σένα, τι άλλο κάθε τριάντζα, και επειδή η ώρα είναι 9:30 και είναι και χαλεπή η καιρή που ζούμε, δεν είναι, θα ήθελα να αλλάξω το θέμα. Γίνεται. Παρακαλώ, ναι. Μπορείς, ίσως θα μπορέσει με PM μετά τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το, ξέρεις, να προσπαθήσω να το χωνέψω και να το μεταβολήσω πριν το ξεστομίσω. Δεν είναι απλό, δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά σου λένε κάτι και εσύ τοποθετήσεις, ας πούμε. Ναι. Είναι μια μυσταγωγία, ξέρεις. Είναι... Προφανώς. Είναι ό,τι είναι η λέξη, ό,τι είναι, ξέρεις, η οντότητα του Σάμαρη για την κυρία Γκόμες. Είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Κάτι σχεδόν μεταφυσικό, κάτι που μπορεί να σε φέρει, ξέρεις, από μια άλλη διάσταση. Δεν μας είπες, αλλά μας είπες κιόλας. Ορίστε. Δεν μας είπες, λέω, αλλά κάτι μας είπες. Εγώ δεν είπα. Αν πιεζόμουν, θα έλεγα. Ναι. Αλλά δεν πιέζομαι αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να πιεστώ για κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να σε πιέσω για να. Όχι, το ξέρω. Το έχεις κάνει ποτέ άλλωστε. Δεν το ξέρω, δεν είναι. Άλλη μόνο. Εντάξει. Άμα θες όμως, μπορείς να μας πεις. Αυτό που θέλω να πω και το έχω φυλάξει για να το συζητήσουμε. Στο Facebook βλέπεις κάθε μέρα τους ανθρώπους που έχουν γενέθλια μεταξύ άλλων πραγμάτων, σωστά? Ναι. Λοιπόν, τους ανθρώπους που έχουν γενέθλια, λοιπόν, σήμερα, τους φίλους μου, τους διαδικτυακούς μου φίλους, εν πάση περιπτώσει. Τους φανταστικούς σου φίλους, δηλαδή, κατά μία έννοια. Φανταστικούς, υπέροχους, αν εννοείς αυτό, δηλαδή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει γενέθλια και ένα προφίλ Όλγα Τάκης. Μάλιστα. Και δίπλα έχει ο Γατάκης και δίπλα έχει το ονοματεπώνυμο του καθενός. Ναι. Ποιος από τους δυο σας έχει γενέθλια σήμερα? Μπορεί να είναι επέτειος σχέσης. Επέτειος τους. Ναι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ, γενέθλια είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, το προφίλ ο Γατάκης έχει δύο γενέθλια? Δεν μπήκα.
Ναι. Δεν ξέρεις. Δεν τόλμησα να πω. Θες όμως να μάθεις λίγο. Καίγεσαι. Δεν είναι βαθύς ο προβληματισμός ποιος από τους δυο σας έχει ένα τα παιδιά. Είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει κάποιος και να το δηλώσει. Ναι. Και να κάνει αυτόν τον μια κόπια εκείνου του φανταστικού διαλόγου που είχαμε δει πριν από χρόνια. Ναι. Όπου από κοινό προφίλ έμπαινε μία ο ένας και μία ο άλλος και ανταλλάζαν σαλιαρίσματα στο Facebook. Τον έχεις δει αυτό το μυθικό διάλογο, έτσι. Σ' αγαπώ μωράκι μου και εγώ μωράκι μου και τέτοια. Από κάτω, δεύτερο πως. Σ' αγαπώ μωράκι μου, ξέρεις. Και εγώ μωράκι μου από κάτω. Όχι, εγώ σ' αγαπώ πιο πολύ. Μωράκι μου, είσαι το αστέρι μου, το φως μου. Όχι, εσύ. Από κάτω. Για πώς τώρα, έτσι. Εντάξει. Άλλη καλημέρα ήταν τον εαυτό τους, έτσι. Εντάξει, μυθικό όμως αυτό, έτσι. Υπέροχο. Είναι μυθικό. Είναι υπέροχο, έτσι. Είναι πραγματικά υπέροχο. Όσο υπέροχο, αν μου θέλει να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, είναι αυτό το φανταστικό που είπε η UEFA. Ότι δεν μας νοιάζει τι θα κάνουμε με τα προαθλήματά σας. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν Champions League. Ναι. Έτσι είναι καταπληκτικό, έτσι. Το είπε. Βγάλετε και με, ξέρω εγώ, με τέτοιο. Ναι. Με δεκάρα, στρίψιμο νομίσματος. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Είπε η UEFA, για να το πούμε και σαν ας πούμε είδηση, ο αντιπρόεδρος του UEFA, ο κύριος Σούβα, λέει, κοιτάξτε παιδιά, κάθε ομοσπονδία λέει, έχει την ελευθερία να αποφασίσει τι θα κάνει με το πρωτάθλημά της. Okay. Όμως εμείς τον Ιούλιο κιόλας, έτσι, ναι, θα ζητήσουμε τη λίστα με τις ομάδες που έχουν προκριθεί για τις διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας. Ναι. Θα τα έχετε κλείσει, δεν θα τα έχετε κλείσει, δεν μας νοιάζει. Ναι. Δώστε μας κάτι. Δώστε μας κάτι. Και εγώ λέω και καταθέτω εδώ δημοσίως, είναι η ώρα του Λεβαδιακού. Πάντα δηλαδή, είναι έχουμε... η ώρα του Λεβαδιακού. Αν δεν έχουμε κλείσει το πρωτάθλημά μας, τι καλύτερη ευκαιρία για να το γλεντήσουμε. Να κάνουμε κλήρωση και από την κλήρωση με ένα μαγικό τρόπο θα κληρωθεί ο Λεβαδιακός να μας εκπροσωπήσει, δεν ξέρω πού, δεν χρειάζεται να μπορεί να πάει Europa, ρε παιδί μου. Europa Conference, που στο διάλογο είμαστε τώρα. Πέμπτη κατηγορία τέλος πάντων. Να το κάνουμε λίγο μπουλκουμέ, γιατί πρωτάθλημα δεν βλέπω να έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Εκτός αν γίνει το φανταστικό εκείνο σχέδιο που θα βάλουν τις ομάδες να παίζουν αγώνες ανά δύο μέρες και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω. Γιατί το άκουσα αυτό το σχέδιο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Το έχω ακούσει, ναι. Ναι. Το έχω ακούσει. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ πιθανό. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εντάξει. Γιατί όλα αυτά ορίζουν ένα τέλος στη φάση, έτσι. Ναι. Αν είμαστε καλά και αν έχει έρθει τέλος στη φάση. Ναι. Ωραία θα είναι. Ξέρεις, από εκεί που δεν βλέπαμε καθόλου μπάλα, ξαφνικά να βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα. Βλέπουμε τρεις αγώνες κάθε μέρα. Ωραίο θα είναι. Δεν θα είναι ωραίο. Ξέρω εγώ. Αν μπορούμε, πλάκα θα έχει. Και να αντέξουν οι παίκτες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα το δούμε. Πάντως η UEFA ξεκαθάρισε τη θέση της. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λέει, κάντε ό,τι γουστάρετε. Εμάς δηλώστε τις ομάδες, γιατί το δικό μας το μαγαζάκι δεν θα το κλείσετε εσείς. Ναι. Εμείς πρέπει να κάνουμε το κουμάντο μας. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Ειδήσεις. Ακούγόμαστε. Ακούγόμαστε, φαντάζομαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας έλεγα. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM. Ακούτε αυτή την περίεργη εκδοχή του Fight Club με δύο ανθρώπους από το τηλέφωνο, που ναι, μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο, κάπως ανορθόδοξο, αλλά έτσι είναι και έτσι θα πάει η δουλειά μέχρι νεοτέρας. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 10, 9 με 10, είπαμε, θα δούμε. Για όσο, Στέφανο Παλουότολο, ρυθμίση των ήχων, μουσικές επιλογές, Γιάννη Σταυρόπουλος, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας τα διαδικτυακά βλέπουμε, sportfm.gr. Στο πάνω μέρος κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτά τα μηνύματα βλέπουμε, αυτά διαχειριζόμαστε αυτή τη μία ώρα. Fight Club 2.0, Internet, YouTube, Google Play, App Store κτλ. Κτλ. Αν θέλετε να μας βρείτε, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, πήγαν από στα μικρόφωνα, δεν είναι στα μικρόφωνα, είναι στα τηλέφωνα. Και πάμε, προχωράμε. Θέλω να διαβάσω κάτι που έστειλε ένας φίλος. Ναι. Λέει το εξής, λέει, θα ήθελα τη σοφή σας άποψη, κύριε. Μένω στη Μύκονο και ανήκω και εγώ σε αυτούς που δεν δουλεύουν πλέον λόγω κορονοϊού. Γι' αυτό και το αγαπημένο μου αφεντικό με πτάει έξω από το σπίτι που τον νίκιαζε για μένα, οπότε πρέπει να μετακομίσω. Η ερώτησή μου είναι, τι μπορεί να γράψω στο χαρτί για να μην έχω πρόβλημα με την αστυνομία στον δρόμο, λέει ο Αλέξανδρος. Θα κάνει μια επιθυμητή δήλωση προφανώς, θα γράψει ακριβώς τι και πώς. Και κάπου θα πρέπει να μείνεις είτε στο νησί είτε να γυρίσεις, να ξέρω εγώ, στο σπίτι σου, αν δεν είσαι από τη Μύκονο, σωστά.
Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει δουλειά, ναι. Ενδεχομένως, ίσως για να είσαι καλεμένος, να πρέπει να σου γράψει και μια υπεύθυνη δήλωση στο πρώην αφεντικό σου που να λέει ότι εργαζόσουν εκεί μέχρι πρότινος και πλέον επειδή δεν εργάζεσαι, δεν μένεις στο σπίτι, άρα πρέπει να πας κάπου αλλού να μείνεις. Σωστό. Μιλώντας για χαρτιά και αυτά και τα λεπτά, ο αριθμός, ο μέσος όρος των 1.200 προστήμων τη μέρα σου φαίνεται ψηλός ή χαμηλός? Επειδή Ελλάδα είσαι αφού, μου φαίνεται μάλλον κανονικός. Mm. Απ' τη μία θα έλεγε κάποιος ότι θα περίμενες μέρα με τη μέρα να πέφτει ο αριθμός. Να. Απ' την άλλη μεριά, επειδή υπάρχει απαλεψιά μέρα με τη μέρα, θα έλεγες ότι μπορεί και να ανέβει ο αριθμός. Οπότε χρησιμένει κάπου εκεί. Πολύ νωρίς για απαλεψιά, ξαναλέω. Εντάξει εσύ, για τους περισσότερους ανθρώπους, θα σου πω, για μια μεγάλη μερίδα, μετράμε ήδη 17 μέρες, πόσες είναι που είμαστε μέσα. Δεν μιλάω από την απαγόρευση, μιλάω από τότε που έγιναν οι συστάσεις να μένουμε σπίτι. Είναι 16-17 μέρες πρέπει να είναι. Είναι 16-17. Θέλω να πω, δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά σκεφτόμαστε ότι έχεις άλλους 2 μήνες μπροστά. Δεν ξέρουμε πόσο έχουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρουμε πόσο έχουμε. Okay. Λέω απλά ότι... Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε, ωστόσο, ναι, και οι αλλά... περισσότεροι ξέρουν και καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουμε πόσο έχουμε. Αυτό λέω. Εντάξει, okay. Λέω ότι όμως και 16-17 μέρες που διανύουμε ήδη δεν είναι μικρό νούμερο. Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι μικρό νούμερο. Ναι. Απλώς λέω ότι σκεπτόμενος, γιατί ο καθένας, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος, ξέρει ότι έχει περισσότερο δρόμο μπροστά από αυτό που έχει ήδη. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι πώς θα νιώθεις στις 30 μέρες. Ξέρεις πώς νιώθεις σήμερα. Το πώς θα νιώθεις 30 μέρες και αν θες να πηδήξεις το μπαλκόνι είναι ένα άλλο πράγμα. Θα το αντιμετωπίσεις τότε. Το σήμερα είναι που μετράει. Σήμερα λοιπόν ξέρεις ότι νιώθεις πιεσμένος, καταπιεσμένος, κλεισμένο σπίτι, τρελαμένος κτλ. Το πώς θα είσαι σε 15 μέρες δεν το ξέρεις. Μα πρόσεξε τώρα, με αυτό που λες, ναι, σκεφτόμουν ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, ναι, να βρεθούμε μπροστά στο εξής παράδοξο. Ναι. Πες ότι με 1.200 παρενέσεις, παύλα συμβουλές, παύλα απειλές, παύλα 1.200, τα οποία θα υποθούν δημόσια, φτάνουμε μέχρι το Πάσχα. Ναι. Okay. Λοιπόν, μετά το Πάσχα, όπως συνήθως συμβαίνει, ο καιρός αρχίζει και πηγαίνει σταθερά προς το καλύτερο. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει γύρω στα 25. Είναι μια πια άνοιξη, ας πούμε, πιο κανονική, να το πούμε, ναι, έτσι. Φτάνοντας εκεί λοιπόν, θα έχουμε ήδη 1,5 μήνα συμπληρωμένο. Ναι. Okay. Μου φαίνεται λοιπόν πολύ λογικό και πολύ πιθανό ο κόσμος, λόγω αυτών που προπεριέγραψες και της συνεχόμενης κλεισούρας, ιδίως αν θες αυτοί που το τηρούν και πιο σχολαστικά από τους υπόλοιπους. Ναι. Ή αυτοί τέλος πάντων που δεν πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους, γιατί και αυτός, ναι, πάει στη δουλειά του, κάπως κυκλοφορεί. Σωστό. Ξέρεις, κάπως βγαίνει από το σπίτι. Υπάρχουμε και εμείς που δουλεύουμε από το σπίτι. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν να έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση τύπου δεν κρατιέμαι για να, ναι, βγω. Ναι. Και σκεφτούμε λοιπόν το εξής, ότι αν η καμπύλη, που είναι και το ευκταίο, πηγαίνει καλά μέχρι τότε και πηγαίνουμε καλά ως χώρα, ναι, πέρα από την απαλεψιά, ο κόσμος θα βασιστεί και σε αυτό περισσότερο για να ξεμητήσει. Ναι. Το οποίο όμως αν γίνει θα φέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι. Και το παράδοξο είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί αν η καμπύλη δεν, ή θα συμβεί πολύ λιγότερο αν η καμπύλη δεν πηγαίνει τόσο καλά. Ναι. Που όμως τότε τι να το κάνεις, γιατί η καμπύλη δεν θα πηγαίνει τόσο καλά. Ναι. Και αυτό είναι ένα παράδοξο. Ένας άλλος κύκλος στην πραγματικότητα. Ναι, είναι ένα παράδοξο το οποίο νομίζω ότι το σκεφτόμουν σήμερα και νομίζω θα το ζήσουμε κάπως, ναι, σε ένα βαθμό. Κοίτα να σου πω, το να βγει ο άλλος έξω, κοίτα, το να πας κάπου όπως συνηθίζαμε να πηγαίνουμε δεν γίνεται. Ωραία, δηλαδή θέλω να πω τα μαγαζιά είναι κλειστά, οι καφετέρες είναι κλειστές, κουλουπού κουλουπού. Σωστά. Ναι. Άρα ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πούμε ότι πω, θέλω να πω λίγο να ξεσκάσω, ξέρω να πάω πιω ένα καφέ. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Τα πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος είναι, ξέρεις, να βγει λίγο, ας πούμε, πέρα του να κάνει δύο ψώνια και τα λοιπά με το υπηρεσιακό σημείωμα, ή να βγάλει το σκύλο βόλτα αν έχει σκύλο, είναι να βγει λίγο, ξέρεις, λίγο να τρέξει, λίγο να περπατήσει, ας πούμε. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι, ξέρεις, λίγο μεθαδόνια, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο περνάμε. Είναι, θα είναι και μετά το Πάσχα που θα σε καλεί η φύση να βγεις έξω. Θα σε καλεί η φύση, άμα σε καλεί η φύση, τι, να βγεις, να κάνεις τι όμως έξω. Να βγεις να τρέξεις, να περπατήσεις, θέλω να πω, να σε καλεί η φύση να κάνεις τι.
η φύση σε καλούσε τις προηγούμενες χρονιές, ας πούμε, που η ζωή μας δεν ήταν όπως είναι τώρα, να πας έξω, να βρεις φίλους, να πιεις καφέ, να πιεις ποτό, να κάνεις άλλα πράγματα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Δηλαδή, ναι, με τη φύση σε καλή, αλλά τα μαγαζιά κλειστά. Ναι. Άρα... κάθε μέρα όλο και κάτι βρίσκουν, αλλά ναι, συζητήσεις okay, είναι εντάξει, κλειστά. Πω, τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά και αυτά που είναι ανοιχτά, λίγο πολύ τους τσιμπάνε. Ναι, άρα, θέλω να πω, άντε και η φύση σε καλή μετά το Πάσχα και τραβάει 25. Όχι, μα δεν έχει σημασία να βγει σε μαγαζιά και μόνο να βγει μαζικά ο κόσμος έξω, όπως γινόταν δηλαδή πριν το lockdown, στην πραγματικότητα, αρκεί. Εντάξει. Αρκεί για να χειροτερέψει την κατάσταση, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι πια καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέλω να πω να βγεις μαζικά, να βγεις να κάνεις ένα περίπατο και να είσαι ανάμεσα σε άλλους χίλιους νοματέους, τι να σου πω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και πέρα από ατομικής ευθύνης και IQ. Καλά, θέμα IQ είναι ούτως ή άλλως, εννοείται. Απλώς εντάξει, το σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο περίεργο. Παιδί μου, περίεργο και δύσκολο είναι. Και ο καιρός να μην είναι πολύ καλός είναι περίεργο. Σήμερα είχε καλό καιρό, είχε ήλιο, ας πούμε. Καθόσουν στον ήλιο και είχε ζέστη που καθόμουν στο μπαλκόνι. Δεν χρειάζεται να περάσουμε το Πάσχα για να τραβήξει τα 25 άρια. Ακόμη και τώρα είναι δύσκολο. Και με συννεφιά είναι. Δύσκολο είναι εσύ. Να. Να σου πω τώρα, έχω και διάφορα και άλλα πράγματα στο μυαλό μου να συζητήσουμε, αλλά θα κάνουμε το ψυγείο challenge για να πούμε και μερικά μηνύματα ή δεν θα κάνουμε το ψυγείο challenge, τώρα θα το ξεκινήσουμε. Φυσικά θα κάνουμε το ψυγείο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Επειδή τελειώνουμε σε λίγη ώρα. Ωραία, εντάξει, ό,τι και να κάνουμε το ψυγείο πρέπει να το ανοίξεις. Ωραία, άρα πώς το κάνουμε τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα, ναι, τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Ο μεταμεσονύκτος ελπίζω να ακούει. Με τα μεσονύχτιος και ο Άλεξ ο Άγιος. Ναι, να ακούνε οι άνθρωποι μας για να μπορέσουν να κάνουν τα κουμάντα τους. Έτσι. Πρέπει να πω πριν να ανέξω το ψυγείο ότι σήμερα είναι μια κακή μέρα για να ξεκινήσουμε. Γιατί? Γιατί είναι άδειο το ψυγείο. Αύριο θα έχουμε σούπερ. Ωραία, αύριο τότε. Αύριο θα το κάνουμε πιο συμπιέσμενο. Όχι ρε εσύ όμως. Όχι ρε εσύ, άμα είναι άδειο τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, άδειο δεν είναι. Και τις κοινότητες τι να το κάνουμε. Όχι, θα ξεκινήσουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν έχεις. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί μπορεί να μας το πεις σήμερα εκ του πονηρού. Όχι, και όχι. Αύριο τα ράφια που είναι άδεια σήμερα να γεμίσουν με καλούδια, τα οποία δεν θα αποκαλύψεις. Όχι, θα τα αποκαλύψω. Όχι, αύριο, Γιάννη, αύριο. Όχι, Κώστα, θα τα αποκαλύψω. Αύριο. Δεν γίνεται, μετά δεν πάει, δεν χωρίζει. Πάει, θα κάνουμε τρία αύριο, δεν κατάλαβα. Θα τα μοιράσουμε διαφορετικά. Εννοείται πως αύριο. Αφού θα πάω στο σούπερ μάρκετ αύριο. Έχω CD. Όχι, δεν γίνεται. Τι θες, τρία αύριο, τρία-τρία. Τρία-τρία, ναι. Τρία αύριο, τρία μεθαύριο, πλάι και κατάψυξη την Πέμπτη. Πλάι, κατάψυξη και σιρτάρι με λαχανικά, ναι. Βγαίνουν τα κουκιά. Όχι, τρία-τρία είναι με το σιρτάρι με τα λαχανικά. Ωραία, τρία-τρία και κατάψυξη με πλαϊνό την Πέμπτη. Εντάξει. Δεν γίνεται τώρα, γιατί θα χάσουμε σημαντικά πράγματα, δεν θα μπορεί να το κάνει συνταγή. Εντάξει, όχι, απλώς το ζητάει ο κόσμος, Κώστα. Το ζητάει ο κόσμος, αλλά σε ζητάει και το σούπερ μάρκετ επίσης. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε μισές δουλειές. Εντάξει. Και αν δεν πάω αύριο σούπερ μάρκετ, δηλαδή για κάποιο λόγο τι θα γίνει. Θα βάλει μέσα τα παιδιά στο ψυγείο και θα μας αποκαλύψει αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Να πάρεις τον πισινό σου να πας σε σούπερ μάρκετ αύριο. Κάτι θα κάνω, Κώστα. Λοιπόν. Λέει κάποιος, λέει, σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πραγματικά κεράσει ήδη δύο εβδομάδες. Και παραπάνω λέω εγώ, γιατί μην νομίζετε ότι όλοι με το που πριν ανακοινωθούν τα μέτρα ή πριν βγει το μένουμε σπίτι αυτό το πράγμα κάνα, κάποιος λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Ή, ξέρεις, θα πάω σπίτι μεθαύριο. Και τσακ, κάποιοι είναι παραπάνω καιρό. Αλλά υπάρχει, γι' αυτό το λόγο υπάρχει πάντα η αυτοδιαχείριση. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τσιπαρισμένοι που λένε κάποιοι και... Δεν ξέρω. Ποιοι είναι οι τσιπαρισμένοι, τι είναι, έχουμε νέα θεωρία συνωμοσίας. Τυπάκι, Black Mirror, πήγαμε τώρα τελείως. Δεν ξέρω. Ναι. Okay. Κύριε Ιάννη, είναι απλό. Παίρνετε το κινητό, γράφετε Ιάννης Τσαούσης, διεύθυνση κενό, αριθμός 1, επίσκεψη στο γιατρό και έρχεσαι στο φτωχικό μου για αιματικό νούρου μασάζ στο νουτροκαμπινέ μου. Λέει ο Λεάνδρο, 32 και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Άστε. Και όπως λέει αυτό που λέγαμε στην αρχή για το σούβλισμα, που δεν. Ναι. Λέει και όχι τίποτα. Τι θα τα κάνεις μετά τα ζυγούρια. Δεν τρώγονται δύο χρόνων αρνιά. Δεν είναι γάλακτος. Είναι προβλήματα. Είναι προβλήματα αυτά. Ναι. Ζουλιές Μπινές λέει μαζί με το σχολαστικό πλήσιμο χεριών θέλω να τονίσω και την αξία του κοψίματος νυχιών προς αποφυγή δημιουργίας χρυσελεφάντινων μνημείων UNESCO ή ελβετικών σουγιάδων.
Και ξανά ο Ζουλιέτ Μπινές λέει: αν ο μεγάλος Ανδρέας είχε κάνει παιδί με τη Μιμή, θα έπρεπε να γιορτάσουμε τη γέννησή του με επισημότητα και κατάνοιξη, όπως αυτή του Χριστού, αν όχι παραπάνω. Μάλιστα. Ο Άλεξ Φάγιος λέει: εγώ κύριε Γιάννη, να ξέρετε, είμαι της ταβέρνας. Μην περιμένετε από μένα μενού τύπου Masterchef, το νου σας. Εντάξει, παιδιά, μπορείτε να κάνετε και δύο. Να έχουμε ένα μενού ταβερνέ. Ναι. Και αν θέλει και ο μεταμεσονίστης ρεπόρτερ, να καταθέσει το δικό του μενού. Ναι. Άλλωστε, υπάρχουν μεταλλικές ψυσταριές, κάλλιστα μπορούν να σου βλύσουν στα μπαλκόνια. Εξάλλου, δεν σκάβει κανείς πλέον λάκκο. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, 2 μέτρα περπάτο. Έχει στείλει back to back 2 τριλήμματα. Ναι. Εφέτος τη γλιτώσανε τα γίδια και τα πράτα, μπαλκόνια, τι αγρίνιο, τα ράτσα καλαμάτα, ή θα κάνουν Πάσχα με το φου αυτοί που καίνουν τη βάτα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν ξεχωρίζει ούφε μπέκ σεζόν με καραντίνα. Από το δόνι πιο καλά ξέρει το ζαπατίνα, ή βγάζει το σκύλο για πιπί και τον μπορεί να έχει σπλήνα. Λοιπόν, Στράτλι. Ναι. Στις αναστάσεις Σάμαρης, ούφε στις αναλήψεις, τα ερμαφρόδιτα προφίλ, ο κολοφόν της θλίψης, ή στο Ιζόλα του Τσαού βγήκαν αποκαλύψεις. Για να δούμε. Αύριο, αύριο, παιδιά, αύριο. Η Πάλτρο ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ, κύριε Κώστα, όχι στην Κίνα. Άντε πάλι λάκια του Μάου. Ναι, αλλά το Χονγκ Κονγκ έχει προσαρτηθεί και πάλι στην Κίνα. Κίνα θεωρείται πια. Κίνα είναι το Χονγκ Κονγκ. Πάει ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ. Εδώ και μερικά χρόνια. Με τιμά είπα μετά τα τόσα Ιάσα του ψηλού και τα κύριε Ιάννη, δεν μπορώ να φωνάξω τον αδερφό μου που το λένε Ιάσονα, γιατί λύνω με στα γέλια. Ένας τύπος που υπογράφει ως καμία φροντίδα για τους μελοθάνατους, ναι, λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν δεν έχεις τι να ακούσεις στο ραδιόφωνο, ανατρέχεις τη μουσική της εφηβείας σου. Ναι. Εντάξει, ναι, ανατρέχεις αυτήν, ναι, όχι όμως, ναι, επειδή, ναι, δεν έχεις να ακούσεις. Όχι, πάντα έχεις, παιδί μου, ναι. Να. Κύριε Ιάννη, ξέρετε ποια πόλη του Λουξεμβούργου έχει μόνο 12 κρούσματα, λέει ο Σωτήρης ο Καραφλός Επιβίτορας. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Για δώσε, κάνω μια πρόβλεψη. Ίσως είναι η σκληρά χυμαζόμενη Ντουντελάνζ. Λέω, υποθέτω. Είναι πολύ πιθανό. Να μας επιβεβαιώσει ο φίλος. Εσύ απλά φορά τη μάσκα και τα γάντια του σούπερ μάρκετ και έλα, εγώ θα ντυθώ μίλβα, μαύρο κολέλιο, 49 νούμερο, παπούτσι στριμωγμένο. Μόλις έμαθα, λέει κάποιος, πως σε ένα μπαράκι στη Σούγια, στην Κρήτη, παίζουν τον κιτάρα από τα ηχεία, καθώς το έχουν, αν είναι δυνατόν, σε CD. Συγκινηθείτε μαζί μου. Μάλιστα. Όπως επίσης μου έστειλε κάποιος ένα, πρέπει να πω, ένα βίντεο από δίσκο βινίλιο, ναι, που βάραγε ράμαγια. Μάλιστα. Πρέπει να πω, ναι. Εσύ δεν που λες... Κύμα, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω στη Λάντρη, δεν ξέρω με τιμή, αλλά πόσο με τιμή που έβαλα να παίζει στο PC το χαλί της εκπομπής και την ακούω από το κινητό. Λέει κάποιος, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι το νούρου μασάζ, ρωτάει ένας φίλος μου. Ένα θεραπευτικό μασάζ, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, στο οποίο συνήθως, ας πούμε, ότι η κυρία που κάνει το μασάζ, αντί να χρησιμοποιεί τα χέρια της, χρησιμοποιεί όλο της το σώμα για να κάνει μασάζ στο συμβαλλόμενο μέρος. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή κάπως ανοίγουν τα τσάκρα, ναι, τους, τα κορμιά που ενώνονται, μου έχουν πει κάπως. Mm-hmm. Καβίλη Άιντο λέει, I'm back, παιδες, 2 χρόνια, 2 μήνες και 27 μέρες άκαπνος, ήρθα για να μείνω. Τι λες τώρα. Τι καλώς... λες, παιδί μου, τώρα. Νίκος από τη Λάρισα λέει, με τιμά που γνώρισα στη μάνα μου τον κύριο White, τον Jesse και την μπλε μεθ στα 70 της και έγινε φαν. Ναι, είναι και της, ναι, μόδας ο άλλος τώρα, φτιάξτε μεθ. Βεβαίως. Ναι. Μια παλιά μου συμμαθήτρια, λέει ο Άλεξ, βρίσκεται στην Ικαρία, κομπανημένη από παλιά, συγγενής του τύπου. Έχετε να μου δώσετε μια εξήγηση γιατί αρνείται να κάνει το τεστ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Όχι. Εγώ δεν έχω δώσει κάποια εξήγηση. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακροατής από το 2003, μόλις τις προάλλες κατάλαβα ότι μπορείς να στείλεις μήνυμα και μέσω ίντερνετ. Έχω χαλάσει την πρίκα της κόρης μου στα SMS, θα της πω να σας ζητήσει μερίδιο, δεν υπογράφω από ντροπή. Μάλιστα. Λέει κάποιος, θεωρία συνωμοσίας για τα τσιπ είναι ότι όταν θα βγει το εμβόλιο για τον κορονοϊό θα έχει μέσα το τσιπ. Α, μάλιστα. Αυτή είναι η συνωμοσία. Ωραία. Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Να έχει την υγεία της η γυναίκα στην Πορτογαλία. Ναι. Θα ήταν ακόμη πιο παράξενο αν έλεγε γρίμπιλας.
Παιδιά, τι να πει γρεμπίλας. Πρέπει να είναι κάποιος που να είναι στην Πορτογαλία. Θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης. Κάποιος δεν μήπως είπε όχι πάλι το Σάμαρι. Όχι, όχι. Επιμένω, θα μπορούσε να είναι τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης. Ναι. Αν είναι κάποιος που έχει περάσει. Θα έπρεπε να ρωτάς εμένα. Ορίστε. Θα έπρεπε να ρωτάς. Θα έπρεπε, αλλά κάποιοι δεν σέβονται εσύ. Κάποιοι δεν σέβονται. Τι να πω για το Ρουστούρετ Μπέρ, κάθε ευχή να αναρρώσει, παιδιά. Ξέρεις ότι είναι διασωληνόμενος. Ναι, έμαθα επίσης ότι είχε συμπτώματα του ιού και κυκλοφορούσε κανονικά. Επίσης, γιατί μπορεί να άκουσε το μεγάλο Σουλτάνο. Όχι και πολύ σοφό, ναι. Ναι. Μάλιστα. Λέει κάποιος για τον Ούρου, λέει και επίσης η κυρία κάνει περισσότερα και από μασάζ ή αλλιώς μασάζ μέσα στο μασάζ με εσωτερικά μέρη του σώματος. Παιδιά, είπαμε, ανοίγουν τα τσάκρα όταν ενώνονται τα κορμιά. Οπότε θέλω να πω ότι όλη αυτή η ένωση των σωμάτων για τις ανάγκες βεβαίως θεραπευτικού μασάζ που γίνεται, ναι, μπορεί να προχωράει, ξέρεις, και με έναν άλλον τρόπο. Αλλά είπαμε, είναι ένα καθαρά θεραπευτικό μασάζ αυτό όλο αυτό. Μην πηγαίνει μυαλό στο πονηρό. Αλλή μόνο πια δηλαδή. Κώστα μου, δεν ξέρω, ο κόσμος αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, όλο στο πονηρό πάει το μυαλό του. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Τι τσιπάκια και ίδιες, λέει κάποιος. Είναι τυχαίο που ο ιός εξαπλώνεται και στο νότιο ημισφαίριο, παρότι εκεί υποτίθεται έχει καλοκαίρι. Μόνο μια εξήγηση υπάρχει, η γη είναι επίπεδη. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Εννοείται. Εννοείται και βεβαίως. Γιατρέ του έρωτα, σώσε με. Μετά από 3 εβδομάδες στεγνός, μπορώ να περάσω από γκίζι για να με περάσετε μια σούφλα. Λάκι σε κάλις, 1,70-70 κιλά. Εντάξει, θέλω να πω ότι προσκυνώ τη λέξη σούφλα. Είναι για πολύ ψαγμένους η σούφλα. Ναι. Είναι όπως είναι η γιαούρτη και τα λοιπά. Το μπεφτέκι, δηλαδή είναι σε αυτή την κατηγορία των λέξεων. Στράτλι, το κόλλα 5 ο Σεφερλής σε ίστρο απάνω γράφει «Ρίλος θρόουμπα Μάντεϊ με Βέρμαχτ στην ανάφη» ή «Στα μπαλκόνια ο ψηλός, φαν κλαμπ βρακιά» υπογράφει. Κοιτάτε και σουβλίστε όλοι στο μπαλκόνι να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό και να πεθάνουμε από την τούχνα. Τι τους έχουμε τους φούρνοι για να βάζουμε πάνω το σεμέν, λέει ο Δενάτσικος, σε καραμπουνί. Κάποιος αναρωτιέται, λέει, στον ούρο μασάζ χρησιμοποιείται η γνώση των παραδοσιακών πουτσιάς. Πιθανότατα ναι, να, λέω εγώ. Μια που είστε ενημερωτική εκπομπή και αύριο πάω για δουλειά μετά από 2 εβδομάδες. Στο κέντρο παρκάρω ελεύθερα χωρίς να πληρώσω. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, θα έλεγε κάποιος ότι η δημοτική αστυνομία έχει πιο σοβαρά πράγματα να κάνει αυτές τις μέρες, όπως να κάνει ελέγχους. Από τη μία, από την άλλη, δεν το γνωρίζω, για να μπω βλάκι και τον πάρω στο λεγόμενο τον άνθρωπο, φάει κλίση, όχι. Ναι. Όχι. Αν ξέρει κάποιος υπεύθυνα να μας πει να το μεταφέρουμε στον άνθρωπο. Ναι. Αναφορά στο γέννητο Ρότζερς, το γλετήσαντα τους φουσκούναρους στη Ντόλη, κάνατε. Δεν είδα τη φάση, το είδα το μήνυμα, δεν είδα τη φάση όμως. Τι έγινε ακριβώς? Νομίζω μας αποχαιρέτησε ο Κένι Ρότζερς. Τα φουσκούνια την Τόλη που κολλάνε τώρα. Στα νιάτα του πρέπει να είχε μπιχλιμπιδίσει το Ντόλι Πάρτον. Α, τι λες τώρα. Σοφός. Ναι. Σοφός και πολύ μεγάλη μούρη στην Αμερική ο Κένι Ρότζερς. Εντάξει, κάντρι μουσική ήταν, ξέρεις. Καλά, ναι, ρε, εσύ, μύθος. Ναι. Ο Φιλιό Πυργάκη, προσπαθεί Θόδη, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι, εκεί είναι, ξέρεις, παραδοσιακή τους μουσική, ας πούμε. Ναι. Ναι, παρκάρεις ελεύθερα. Ναι. Έχουμε απάντηση. Λέει κάποια, λέει, ναι, σίγουρα από έμπειρο της Βενετίας και στηρίζουμε έμπειρο της Βενετίας. Και άλλος το λέει. Έχουν καταργήσει τα παρκόμετρα, λέει ο Μπακογιάννης, κάτι καταργήσει τα παρκόμετρα αυτές τις μέρες. Ναι. Μου γράφει φίλος εχθές, ναι, γράφτηκα στο premium του Pornhub λόγω κορονοϊού. Του λέω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, αλλά κάτι φίλοι μου έχουν πει για το τάδε το ρεντάδικο, κλαίγαμε ένα μισάωρο. Ναι, παιδιά, 10 με 12 είχαμε εκπομπή. Πολύ καλά, νομίζω πως είμαστε πλήρης ικανοποιημένοι, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, κύριο Στέφανος, ναι. Το πήραμε το μήνυμα, κύριο Στέφανος. Είμαστε. Λοιπόν, άρα, ευχαριστούμε Γιάννη Σταυρόπουλο. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 9 με 10. Καλώς. Ναι. Έτσι, καλή προστασία σε όλους. Καλή ευρένη.